Η Εκατζαμπά υποδέχεται τον Ρωμανό στο γήπεδο του Αλμυρού. Φιλοξενείται λόγω τη καταστροφή στο γήπεδο τη από τα καιρικά φαινόμενα. Πρώτα λεπτά στο παιχνίδι. Ο Σαραφιμίδη ακλέψει την μπάλα. Μπαίνει προ την αντίπαλη περιοχή. Θα πλασάρει. Ο Σπανό αποκρούει. Έχει το μεμοτσέλα και εύκολα σε κενή αιστεία. Θα κάνει μόλι το τρίτο λεπτό το 0-1 για την ομάδα τη Ελιά. Ο μεμοτσέλα χρήζεται σκόρερ πολύ νωρί, λίγα λεπτά μετά την πρώτη σέντρα. Από αριστερά μια προσπάθεια για την ΑΕΚ, ο Dagenis θα ληχθεί, δυνατό σουτ, αποκρούει ο Χωματάς με τις γροθιές. Ο Γιαννουλάκης αυτό το φάουλ, ο Τσίχλας της κεφαλιά, ξανά ο Χωματάς θα μπλοκάρει σταθερά στο 30 λεπτό. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο με Μοτσέλα την κεφαλιά, Σαραφιμίδης προς την περιοχή και ένα μαρκάρισμα υπόδειξη για απέναντι από τον Διτή Πατεντζή σε αυτή τη φάση την οποία ξαναβλέπουμε. Ο με Μοτσέλα από τα 11 βήματα θα εκτελέσει μπαλά στα δίχτυα 0-2 στο 41 το λεπτό. Θα νικήσει το Σπανό που έπεσε στην άλλη γωνία. Δεύτερο γκολ ο Ρωμανός και ο Μεμοτσέλα. Στην επίθεση ξανά οι φιλοξενούμενοι και ένα μαρκάρισμα από τον Τόλι Καραφωτιά. Κίτρινη κάρτα από το Τιτήπα e είναι η δεύτερη. Θα δει την κόκκινη. Η ομάδα του Κατζαμπά θα μείνει με 10 παίκτες. Θέλει σε φάουλ με τον Νικολάου. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Δυνατή μονομαχία εκεί στο χορτάρι και οι δύο ποδοσφαιριστέ. Κίτρινη κάρτα και στον Βαρδονικολάκη. Επίση είναι η δεύτερη. Θα μείνει με 9 η ομάδα του Νίκο Ανδριανάκη. Στην αντεπίθεση ο Παχάκη θα αποφύγει τον Σπανό. Θα πλασάρει σε καινή αιστεία και 0-3. Εύκολα για τον Μύρονα Παχάκη εδώ που απέφυγε και τον αντίπαλο goalkeeper και πέτυχε το τρίτο τέρμα για την ομάδα του. Κορνέρο Μεντουδάκη αφύλακτο στην καρδιά τη άμυνα. Πέτυχαίνει το 0-4 στο 24ο λεπτό. Ο Ρωμανό θα φτάσει σε άνετη επικράτηση. Τελευταία λεπτά. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα από τον διευθυντή Πατεντζή. Ολοκληρώνεται το παιχνίδι 0-4 νίκη του Ρωμανού με παράπονα για του υπεδούχου.